Καταρχήν για το χαράτσι που είπατε, αυτό που σχεδόν αποφασίστηκε είναι ότι το χαράτσι θα παραμείνει και φέτος μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το ΕΤΙΔΕ, όμως θα μειωθεί σε ποσοστό κατά 20-25% ανάλογα τις περιπτώσεις, άρα θα είναι λίγο πιο ελαφρύ για πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που είναι πολύ βασικό, όπως είπατε, είναι οι αντικειμενικές όμως. Οι αντικειμενικές αξίες, κατά ιστορική δρομολόγηση, ήταν πάντα μικρότερες των εμπορικών. Και πάντα το Υπουργείο προσπαθούσε να τις εξομοιώσει, γιατί με βάση τις αντικειμενικές έπαιρνε φόρους, φόρο ακίνητης περιουσίας και όλα τα υπόλοιπα. Πλέον, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, έχουμε το αντίθετο φαινόμενο, ότι οι εμπορικές αξίες έχουν πέσει τόσο πολύ στις συναλλαγές των ακινήτων, που έχουν πέσει κάτω από τις αντικειμενικές. Και αυτό έχει αρχίσει και σε αυτό, μάλλον, έχει αρχίσει να αντιδράει πολλοί κόσμος, πολλοί κλάδοι όπως οι μεσίτες, οι συμβολιογράφοι. Και το Υπουργείο είπε ότι μέσα στο έτος θα γίνει υπολογισμός όλων των αντικειμενικών ανά την Ελλάδα και θα διοριστούν νέες αντικειμενικές. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικές περιοχές ίσως πέσουν οι αντικειμενικές. Μειωθούν δηλαδή για να έρθουν σε ισορροπία με τις εμπορικές. Βέβαια, συνήθως όταν κάτι αλλάζει, δεν αλλάζει προς το καλύτερο. Συνήθως αυξάνονται. Και αυτό περιμέναμε μέχρι και κάποια χρόνια πριν, γιατί οι αντικειμενικές όντως ήταν χαμηλότερα. Και πιστεύω ότι ακόμα υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που πρέπει να αυξηθούν οι αντικειμενικές για να φτάσουν τις εμπορικές. Όμως, σε πάρα πολλά μέρη οι εμπορικές είναι χαμηλότερες. Και ελπίζουμε πως το Υπουργείο, λέγοντας ότι θα εξετάσει τις αντικειμενικές και θα τις φέρει με τις εμπορικές, παίρνοντας πληροφορίες και από κλάδους μεσιτών, συμβολογράφων, δεν θα το δει από μόνο του το θέμα, θα συμβουλευτεί και τους συλλόγους αυτών των επαγγελματιών, θεωρητικά θα πρέπει να χαμηλώσει τις αντικειμενικές σε μερικές περιοχές. Μάλιστα. Φέτος είναι και η πρώτη χρονιά που θα είναι αποκλειστικά και μόνο μέσω ίντερνετ οι φορολογικές δηλώσεις. Είδα και έκανα λάθος. Βεβαίως, για όλες τις κατηγορίες των φορολογούμενων, και αυτό μας φέρνει μπροστά σε ένα πρόβλημα με τους κλειδάριθμους που ακόμα οι παλιοί κωδικοί ισχύουν και περιμένουμε να ενεργοποιηθούν με κλειδάριθμο. Έχει πάρει πόσες παρατάσεις το θέμα, καθώς και υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πάρει ακόμα κλειδάριθμο. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά, επειδή το Μάιο θα ανοίξει το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, σιγά σιγά οι φορολογούμενοι που πρώτη φορά θα κάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο να περιμνήσουν και να πάρουν κωδικούς για να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Θα πρέπει να γίνει μια αίτηση ηλεκτρονικά πρώτα. Σε αυτό μπορεί να απευθυνθούν και στο λογιστή τους αν έχουν ή και μόνοι τους μπορούν να το δουν και να την κάνουν. Και μετά να απευθυνθούν στην εφορία για να πάρουν τον κλειδάριθμο να ενεργοποιήσουν τους κωδικούς τους. Στα ΚΕΠ μπορεί να βοηθηθεί ένας που δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ? Ναι, στα ΚΕΠ μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία το πρώτο βήμα, και για τον κλειδάριθμο όμως θα πρέπει να πάει πάλι στην εφορία. Να πούμε επίσης ότι οι δηλώσεις, όπως είπαμε, το σύστημα θα ανοίξει κάποια στιγμή το Μάιο. Η προθεσμία των δηλώσεων αυτή τη στιγμή είναι 30 Ιουνίου, δηλαδή. Δηλαδή μας αφήνει 1,5 μήνα, σκάρτο 1,5 μήνα για τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Άρα καλό σιγά σιγά είναι να αρχίσουμε να μετράμε τις αποδείξεις μας, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε. Να μαζεύουμε τα χαρτιά σιγά σιγά από τράπεζες και συντάξεις, τα οποία... Γιατί υπάρχουν και πιέσεις από την Τρόικα να μην υπάρχουν παρατάσεις αυτή τη φορά. Βεβαίως, αλλά δεν γίνεται, πιστεύω, να μην υπάρχουν παρατάσεις, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχουν πάει βεβαιώσεις για μισθούς και συντάξεις σε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή και το υπόβαθρο που χρειάζεται για να γίνει η δήλωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να γίνεται.